Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, πέμπτη σήμερα 20 Ιουνίου 2019, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου streams του ήχου, συγγνώμη, Χρήστος Κιώσης, Χριστάρα μου, Μπυρίτσα, επιμένει, μία μπύρα λοιπόν, για το φίλο μου τον Χρήστο, παγωμένη σε ένα ποτήρι χνοτισμένο, από πάγο, να μην το βλέπεις, να είναι κατάλευκο και να ρίξεις μέσα βαρελί. Βαρελί, ε. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar. Μας προσφέρουν και τις μπύρες και τα cocktail και τα club sandwich και τα burgers και τι άλλο και τα hot dog και ό,τι θέλετε. Και φυσικά μας προσφέρουν αυτή την υπέροχη θέα, τη θάλασσα που έχουμε στα πόδια μας. Σύντομα θα δώσω το παρόν, Χρήστο, να ξέρεις. Ετοιμάζομαι να πάω μια σκασιά εκεί. Στα καλά μου φιλαράκια, στα Ηρακλάκια, στο Νότος, στο βράχο της Αθήτου. Γιατί τρίζει αυτό? Μάλλον θέλει να το χαϊδέψω λίγο, για να μην τρίζει. Το αυτί μου δεν τρίζει, το ακουστικό τρίζει. Θα το ξετρίξω μεν. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, κυρίως με μπάσκετ. Θα πούμε φυσικά και τα υπόλοιπα και κυρίως με μπάσκετ, γιατί είμαστε εν αναμονή της συνέντευξης τύπου του κυρίου Θόδωρου Δρακόπουλου. Ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Γρηγόρης Παπαγιαννάκης από το Ηρακλής Πρέσ 24 βρίσκεται εκεί στο Ολυμπιακό Μουσείο. Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να είμαστε και εδώ και εκεί με 7 η ώρα έναρξης, αν και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε μαζί του. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr. Κοντά μας είναι και η σακούλες Aristoplast, για εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον. Σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών. 23-940-72-941 το τηλέφωνο και aristoplast.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Το κύπελο του πρωταθλήματος, το πρώτο που κατέκτησε το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα ο Ηρακλής το 1928, είναι μπροστά στην είσοδο του Ολυμπιακού Μουσείου μαζί με το πανό με το λάβαρο του ομίλου 1899 με σχετικά κασκόλ του Ηρακλή και αρκετούς καλεσμένους. Περιμένουμε αρχικά να ξεκινήσει ο Θόδωρος Δρακόπουλος στην συνέντευξη τύπου και μετά η παρουσίαση του βιβλίου. Κάποια πράγματα μας είπε χθες ο συγγραφέας εδώ, Αλέξανδρος Οικονομίδης. Θα ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής ότι προλάβουμε και από την παρουσίαση. Υπάρχει σχετική καθυστέρηση για την έναρξη αρχικά της συνέντευξης τύπου της ΚΑΕ Ηρακλής και του Θόδωρου Δρακόπουλου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πει τι γίνεται και με τον Κώστα Μέξα, τον προπονητή. Από χθες γράφτηκαν, κυκλοφόρησαν διάφορα. Κρατάμε μια επιφυλακτική στάση. Περιμένουμε να δούμε. Όπως σχολίασα χθες ένα μήνυμα του φίλου του Μπάμπη, Δρακόπουλος είναι αυτός. Θα δούμε τι θα γίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Ότι υπήρξαν κάποιες διαφωνίες μεταξύ Προέδρου και Προπονητή για συγκεκριμένα ζητήματα, υπήρξαν. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα λυθεί και η συνεργασία. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο της ΚΑΕ. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον καλό μου φίλο και συνάδελφο στον Γρηγόρη τον Παπαγιαννάκη. Ηρακλής Πρέσ 24 είναι στο Ολυμπιακό Μουσείο. Έτοιμος ο κύριος Δρακόπουλος Γρηγόρη να ξεκινήσει ή ακόμα? Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Έρχεται πολλοί κόσμος και ο παλέμαχοι του Ηρακλή, ο Χατζιβρέτας, ο Παπαδόπουλος, είναι ο κύριος Δουβής, είναι ο κύριος Μούμογλου που υπάρχει δέος έτσι σε όποιον το συναντάει, σε όποιο μικρό φίλο του Ηρακλή. Και υπάρχουν ζωντανοί θρύλοι του Ηρακλή που είναι εδώ πέρα. Ο κύριος Μούμογλου είπε αρκετά μάλιστα και αναφέρθηκε κυρίως ότι πρέπει να προσέξει ο Ηρακλής από εδώ και μπρος και τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή ότι ο κύριος Δρακόπουλος θέλει συμπαίκτες, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι Α1 είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Είναι μια κατηγορία που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, μια κατηγορία που χρειάζεται, θα λέγαμε, προσεκτικές κινήσεις, επιλογές οι οποίες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως άλλωστε μας έχει μάθει φέτος ο Προμηθέας και το Περιστέρι, έτσι. Ναι. Ανεξαρτήτως μπάτζετ και τέτοια, γιατί το Περιστέρι και το Προμηθέας έβαλαν αρκετά χρήματα για να χτίσουν ένα ικανό μπάτζετ
που τερμάτισαν τρίτο-τέταρτη φέτος. Γρηγορή, δεύτερο στο Προμηθέα. Παρακαλώ. Βάση προγράμματος είναι πρώτα η συνέντευξη τύπου του κυρίου Δρακόπουλου και μετά η παρουσίαση του βιβλίου, σωστά. Βεβαίως. Αλλά έχουμε καθυστερήσει κατά ένα τέταρτο, ο κύριος Δρακόπουλος δηλαδή. Δεν ξέρω τι περιμένει, αν είστε έτοιμοι. Ναι, λοιπόν, υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχουν συζητήσεις εδώ πέρα. Υπάρχουν και παίκτες του Ηρακλή, υπάρχουν οπαδοί του Ηρακλή, υπάρχει κόσμος ο οποίος θα έρθει και θα δει το κύπελο του πρωτάθλημα του 1928, Γιώργο. Mm-hmm. Πραγματικά ένα υπέροχο κύπελο. Μοιάζει πάρα πολύ με το ευρωπαϊκό που πήρε η Ελλάδα το 2004. Όντως. Έχεις δίκιο. Ναι. Μοιάζει. Είναι κοντά. Μοιάζει πάρα πολύ. Ο κύριος Μέξας είναι εκεί, τίποτα, όχι. Είναι και ο κύριος Μέξας εδώ. Ναι, είναι. Καλό αυτό. Θα έχουμε και καλό αυτό, γιατί εχθές κυκλοφόρησαν και γράφτηκαν πολλά και διάφορα και υπήρξε μια αναστάτωση. Είναι ο κύριος Κατιούσης, είναι ο κύριος mm-hmm. Κατιβρέτας, ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος, είναι ο Φώτης ο Θεός, ο κύριος Καράογλου και άλλες ο κύριος Τσιουμής, ο κύριος Δουβής, όπως ενημερωθήκαμε από το δελτίο τύπου. Είναι εδώ πέρα, είναι αρκετός κόσμος εδώ πέρα που θα μπορέσουμε να ακούσουμε από τον κύριο Δρακόπουλο. Ελπίζω να ξεκινήσει σύντομα η συνέντευξη τύπου του κύριου Δρακόπουλου για να προλάβουμε να τον ακούσουμε όσο περισσότερο. Πλέον ο Ηρακλής είναι στην Α1 για όσους δεν αρέσει, οπότε είναι πολύ σημαντική εννοείται, η συνέντευξη τύπου για οποιονδήποτε, έτσι. Έχουν στηθεί κάμερες και τα λοιπά, έχει κάτι στο πάνελ ο κύριος Δρακόπουλος. Δεν έχει στηθεί κάτι, στο μεταξύ ο περισσότερος κόσμος είναι έξω από την αίθουσα και έχει στήσει, πώς το λέμε, τα λεγόμενα πηγαδάκια, έτσι. Ναι, αλλά 7 η ώρα ήταν η έναρξη. Ναι, πότε στον Ηρακλή ξεκίνησε κάποια συνέντευξη τύπου που ήταν 7 η ώρα? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, Γρηγόρη μου. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Έχει στηθεί ο κύριος Κασιμάτης, ο οποίος είναι ο συνεργάτης του κύριου Δρακόπουλου. Είναι ο κύριος Δρακόπουλος μπροστά. Είναι ο κύριος Διονύσης Κοντοτάτσιος αντιπρόεδρος. Ο κύριος Κούσης, ο οποίος είναι γραφείο τύπου εδώ πέρα. Mm-hmm. Προετοιμαζόμαστε λίγο, θα κάνουμε και εμείς την ερώτηση για το πότε θα ξεκινήσουμε, Γιώργο. Ναι. Γιατί θα στήσουμε και εμείς το μικρόφωνο εδώ πέρα. Να σε αφήσω, αν είναι για λίγο, και να σε καλέσουμε σε λιγάκι για να βγάλουμε ζωντανά μέσω της βοήθειάς σου, και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Βεβαίως. Για να ακούσει ο κόσμος του Ηρακλή τα όσα θα πει ο κύριος Δρακόπουλος. Οπότε, Γρηγόρη μου, τα λέμε σε πολύ λίγο. Πιστεύω σε περίπου κάνα δεκάλεπτο. Τόσο πολύ? Κάνα δεκάλεπτο. Το 7 θα πάει 7 και 25. Μάλιστα. Ναι, Ιρλανδός την ώρα του ο κύριος Δρακόπουλος. Σουηδός είπαμε. Μην πω το σαν το Μέση τον αποδοσφαίρι στον άνθρωπο. Ναι, γιατί το 7 πάει για 25. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ. Ναι, ωραία. Θα τα πούμε σε λίγο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σημαντικά στοιχεία μας είπε, κυρίως και για την παρουσία του Κώστα Μέξα εκεί, και νομίζω αυτό λέει πολλά. Έχει καθυστερήσει αρκετά ο κύριος Δρακόπουλος. Είναι εκεί βέβαια, είναι όλοι παρευρισκόμενοι, όλο το πάνελ, αλλά ακόμα έναρξη συνέντευξη τύπου δεν έχουμε. Και ελπίζω να έχουμε σε λίγο, γιατί ουσιαστικά είχαμε αφιερώσει τη σημερινή εκπομπή σε αυτό. Από τη στιγμή που είχε ώρα έναρξης ο κύριος Δρακόπουλος στην συνέντευξη τύπου. Τέλος πάντων, προχωράμε. Περιμένουμε. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Σήμερα με τις ειδήσεις που προκύπτουν κυρίως από την ενημέρωση που είχε ο Γάμα Σίγμα για τα όσα έχει πιστολιάσει ο Τόμ Παπαδόπουλος, μου ήρθαν στο μυαλό μου πολλά. Και στεναχωρέθηκα, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ, για όλη αυτή τη χρονιά, για όλη αυτή τη σεζόν. Δεν θέλω να το εκλάβετε ότι το κάνω ως προσωπικό παράπονο, ότι παραπονιέμαι ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μην πείτε ότι είμαι εγώ, πείτε ότι είναι κάποιος άλλος στη θέση μου. Δεν έχει σημασία το ποιος είναι. Για να καταλάβουμε λίγο όλη αυτή τη σεζόν το πώς φαινόταν κάποια πράγματα από την αρχή, και δυστυχώς ορισμένοι είτε δεν ήθελαν, είτε δεν μπόρεσαν, είτε για τους δικούς τους λόγους τέλος πάντων δεν τα έδιναν πολύ μεγάλη σημασία. Θα καταλάβετε τι εννοώ σε πολύ. Και μου ήρθαν στο μυαλό όλα αυτά όταν καταγράφαμε τα γεγονότα. Καταγράφαμε την μη εμπιστοσύνη μας στον Τόμ Παπαδόπουλο και στους συνεργάτες του. Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε. Από σήμερα αλλάζουν πολλά στον Ηρακλή μας, τα όνειρά τους, οι εφιάλτες μας. Μακάρι, μάνα μου. Μακάρι, την καλησπέρα μου. Καταγράφαμε τις απληρωσιές, την ανοργανωσιά, τον κακό σχεδιασμό, τον κακό προγραμματισμό.
και στη συνεντεύξη τύπου με ερωτήσεις και εδώ με την καθημερινότητά μας. Αλλά τότε, ξέρετε, υπήρχαν αρκετοί ακροατές και τα λοιπά και τα λοιπά που καθημερινά είμαι σε επαφή για τη συνέντευξη τύπου, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο. Καθημερινά λοιπόν ερχόντουσαν μηνύματα, κραξίματα. Μην κράζεις τον Ντόμ, κάνεις κακό στην ομάδα, μην κράζεις τον Βασιλιάδη, θα βοηθήσει ο υπουργός. Προσβάλλεις και μειώνεις τον Ηρακλή που λες ότι στόχος είναι η παραμονή. Βάζουνε λεφτά, τι άλλο θέλεις, μην τους τριμώχνεις με ερωτήσεις. Δεν βοηθάει η κριτική την ομάδα, πάμε να ανεβούμε και όλα αυτά. Και έρχεται το σημείο που σήμερα γίνονται γνωστά όσα μεταφέρει ο Γυμναστικός Σύλλογος για τα πιστόλια του Τόμ Παπαδόπουλου και της διοίκησής του. Γιατί θυμάμαι μια δήλωση τότε που είχε κάνει στο sfina.gr που έλεγε ότι εγώ σταματάω να πληρώνω τα παλιά γιατί θέλω να πληρώνω μόνο τα τώρα, μόνο όσα αφορούν εμένα. Τελικά τι πλήρωσε, τελικά πού πήγε αυτό το 1,5 εκατομμύριο. Γιατί στο γάμα σίγμα δεν πήγε. Γιατί ως ενίκιο. Γιατί στο νερό δεν πήγε. Ένα χρόνο απλήρωτη ίδρευση. Γιατί στη ΔΕΗ τους τελευταίους 3 μήνες δεν πήγε. Γιατί στους ποδοσφαιριστές δεν πήγε. Στους υπαλλήλους δεν πήγε. Στο προσωπικό δεν πήγε. Στο team γενικά δεν πήγε. Πού πήγε αυτό το ποσό. Πού πήγε αυτό το ποσό. Αφού πιστολιάστηκαν όλα. Νάτος. Γεια σου Μπάμπη. Αν δεν κάνεις πλάκα, στεναχωριέμαι. Αν κάνεις πλάκα, γελάω μαζί σου. Ότι ο πρόεδρος είναι σε συζητήσεις με το Βόλο, εξακολουθεί και το λέει ο ίδιος και το μεταφέρει. Και οι συνεργάτες του εξακολουθεί και ο Παπαδόπουλος και μιλάει με τον, με τον Αχιλέα Μπέο. Το τι λένε, αυτοί ξέρουν. Ο κύριος Κασιμάτης, για να απαντήσω σε ένα φίλο, είναι όλη τη χρονιά δίπλα στον κύριο Δρακόπουλο. Νομίζω είναι συνεργάτης και στην επιχείρηση, στην εταιρεία του κύριου Δρακόπουλου και τον έχει στενό συνεργάτη κατ' επέκταση και στον Ηρακλή. Είμαστε έτοιμοι να ξανακαλέσουμε, γιατί έχω ένα μήνυμα ότι θα ξεκινήσουμε. Από τη στιγμή που υπήρξε ενημέρωση, επίσημη ανακοίνωση, τις 7 θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου και μετά θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου. Δεν ξέρω γιατί 25 λεπτά υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Για τη συνέντευξη τύπου δεν χρειάζεται να είναι όλοι εκεί. Εννοώ όλοι όσοι θα έρθουν στην παρουσίαση του βιβλίου. Γιατί βάσει προγράμματος πρώτα είναι οι δηλώσεις. Και το λέω αυτό γιατί δεν θέλω να χαθεί άλλος χρόνος, γιατί λυπάμαι που θα το πω, αλλά μετά τις 8 ο κύριος Δρακόπουλος δεν θα ακουστεί πουθενά. Και πριν τις 8 θα ακουστεί στην ώρα για μπλε και στο Λίμπερο 107,4. Δεν ξέρω πόσα άλλα μουμουέ θα μπουν στη διαδικασία να βγάζουν ζωντανά τον πρόεδρο του Ηρακλή. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το κάνουμε. Γι' αυτό και χάθηκαν δυστυχώς 25 λεπτά, τα οποία θα μπορούσαμε να τον ακούμε. Γρηγόρη μου, τι γίνεται? Ξεκινάμε. Σε 3 λεπτά περίπου. 2 Ωραία. Με 3 λεπτά, βαριά. Έχουμε τώρα κάτι άλλο να προσθέσουμε από αυτά που είπαμε νωρίτερα, ήρθε κάποιος? Όχι, όχι. Απλά είπαμε για το γεγονός ότι κάποιος χαλάει η άνοδος στην Ηρακλή. Καλά, εντάξει. Ναι. Μα γι' αυτό στεναχωριέμαι, γιατί χάθηκαν 25 λεπτά που αν ξεκινούσε 7 και 5, εγώ σου λέω. Όχι 7, 7 και 5 να ξεκινήσω. 7 και 10 μαζεύτηκαν. Φαντάζομαι. Καλό να πάρουμε τις θέσεις μας σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την εκδήλωση. Άντε, μισό μπράβο. Λίγο, Γιώργο. Ωραία, ωραία. Στο πάνελ είναι ο πρόεδρος του Ηρακλή, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής, ο Θόδωρος Δρακόπουλος, ο συνεργάτης του Νίκος Κασιμάτης και το γραφείο τύπου, ο οποίος είναι, παρουσιάζει και την συνέντευξη τύπου, ο Κώστας Οκούσης. Αυτά για αρχή. Ωραία, θα τα πούμε ξανά με τον Γρηγόρη, θα αφήσει τώρα το κινητό του. Είμαστε έτοιμοι από ό,τι καταλαβαίνω.
Να ακούσουμε. Μια πλαγωγία λίγο. Εντάξει. Θα... Μόλις ξεκινήσει ο κ. Δραγόπουλος, νομίζω θα ηρεμήσουν όλοι. Ναι. Έχουμε συνδεθεί, επαναλαμβάνω, με το Ολυμπιακό Μουσείο για την συνέντευξη τύπου αρχικά. Αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ωραία, πάμε. Κύριε Στέφα, είμαστε έτοιμοι όλα, εντάξει. Τέλεια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι του Ηρακλή. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της πολιτείας, της αθλητικής και πολιτικής ηγεσίας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σε μια βραδιά, θέλουμε να πιστεύουμε, ιστορική για τον σύλλογό μας. Είναι ιστορική γιατί για πρώτη φορά αυτή η τεράστια ιστορία αυτού του συλλόγου καταγράφεται σε ένα βιβλίο, το οποίο εμείς ως ΚΑΕ Ηρακλής έχουμε την τιμή να είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το εγχείρημα. Θα ξεκινήσουμε με την συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής, του κ. Θόδωρου Δρακόπουλου, και θα συνεχίσουμε κατόπιν με την παρουσίαση του βιβλίου, ένα απώνυμα φοβερό του Αλέξανδρου Οικονομίδη, τον οποίο θέλουμε να συγχαρούμε, γιατί από το 2005, αν θυμάμαι καλά, που πρωτοκάναμε την κουβέντα, είχε αυτό το όραμα. Είναι πραγματικά άξιο συγχαρητηρίων. Έχει καταγράψει όλη την ιστορία. Μια ιστορία βέβαια τεράστια για το τμήμα μπάσκετ. Αλλά παρόλα αυτά τα έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό και πρέπει να του δώσουμε συγχαρητήρια, να του συμπαρασταθούμε σε αυτή την προσπάθεια. Και είναι ένα τρανταυτό παράδειγμα ότι η νέα γενιά του Ηρακλή πραγματικά μπορεί να δώσει συνέχεια σε αυτό το μεγάλο σύλλογο. Να δώσει όραμα, να δώσει ελπίδα, να δώσει πίστη στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Δεν θέλουμε να χρονοτριβήσουμε περισσότερο. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΚΑΕ Ηρακλής. Και κατόπιν θα γίνουν κάποιες ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα χρονοτριβήσουμε πολύ. Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου είναι πολύ σημαντική. Όμως έχουμε και εμείς κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις να κάνουμε. Είναι μαζί μας και ο οικονομικός σύμβουλος της ΚΑΕ, ο κύριος Νίκος Κασιμάτης. Πρώτα όμως ο λόγος στον Θόδωρο Δρακόπουλο. Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω όλους σε αυτή την πολύ σημαντική βραδιά για τον Ηρακλή μας. Αισθάνομαι πολύ συγκινημένος και θεωρώ μεγάλη μου τιμή ότι μου δίνει τη δυνατότητα σήμερα να απευθύνω το λόγο σε όλους σας. Βλέπω ανθρώπους που για μένα ήταν ιδάγματα, να είναι εδώ σήμερα και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέτος η ομάδα κατόρθωσε να ανέβει στην κατηγορία που αξίζει και πρέπει να είναι. Μετά από μια προσπάθεια 3 ετών, το καταφάσαμε φέτος. Τις δύο προηγούμενες προσπάθειες αποτύχαμε για το πολύ και συγκυρίες, θα έλεγα. Αλλά φέτος το καταφάσαμε αυτό, οπότε πλέον το μέλλον είναι μπροστά μας. Είμαστε σε μια περίεργη φάση τώρα του ελληνικού πάση, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στην Αλπαρένα με όλη αυτή την κατάσταση του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι οποίοι δυστυχώς αντί να τραβάω το άθλημα μπροστά το πάλι πίσω με αυτές τις συμπεριφορές των Προέδρων. Ελπίζω με την συμμετοχή μου στο Σάκερ να μπορέσω να συνετήσω λίγο αυτούς τους δύο κυρίους και να επέχει μια ισορροπία για το καλό του ελληνικού μπάσκετ, για το καλό όλο μας. Η ομάδα έχει σχηματίσει ΚΑΕ εδώ και 2 χρόνια, γιατί μπορέσαμε και εκμεταλλευτήκαμε έναν ενεργητικό νόμο το Σεπτέμβριο του 2017. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε μια ΚΑΕ η οποία δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Αναπέστατο.
ότι σαν ΚΑΕ είμαστε οι πιο φοροτεχνικά και νομικά, νομίζω ότι είμαστε και αστείοι ΚΑΕ και κάτι πάει που υπάρχει τώρα. Μπορεί να φαίνεται περίοδο ή αστείο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Φυσικά έχει πολύ δουλειά να γίνει για την ομάδα να φτάσει σε κάποια καλύτερα επίπεδα από ό,τι είμαστε τώρα. Κυρίως βασικά πρέπει να φτάσουμε το τμήμα μάχης το οποίο δεν υφίσταται και είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση της ομάδας να μπορέσει να οργανωθεί σε πιο επαγγελματικά πρότυπα, για να μπορέσουν να έρθουν και κάποιοι χορηγοί και να οργανώνει την ομάδα ώστε κάθε χρόνο να είμαστε πιο δυνατοί και να πηγαίνουμε καλύτερα κάθε χρόνο. Η χρονιά φέτος θα είναι αναγνωριστική. Θα προσπαθήσω να κάνω μια καλή ομάδα που να είναι τουλάχιστον φόβητο μέσα στο υπαλόφιλ που έχουμε και μια καλή παράδοση. Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα ατομικό όπλο που είναι το Ιβανόφιο, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και καταστροφικό αν οι φύλακοι δεν δείξουν την σωστή συμπεριφορά και από εκεί που μπορεί να είναι μεγάλο όπλο μπορεί να μας βγει αρνητικό. Ευτυχώς νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή προσπάθεια και τα τελευταία χρόνια η συμπεριφορά των οπαδών είναι υποδειγματική. Ειδικά πέρυσι, εγώ προσωπικά έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τη συμμετοχή του κόσμου και από τη συμπεριφορά του κόσμου. Αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε όλοι μας, διότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούσαν κάποιες φήμες, ειδικά στην Αθήνα, ότι δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά μας και αυτό με ενοχλεί προσωπικά σαν φύλαθρο πάνω από όλα του Ηρακλή. Γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι ο Ηρακλής είναι ο καλύτερος φύλαθρος που υπάρχει στην Ελλάδα. Με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Σε όλα τα αθλήματα, έτσι, όχι μόνο στο πάτερ, η ποιότητα του Ηρακλήδια είναι εξαιρετική. Και να σας πω, επειδή ζω στην Αθήνα, είναι πολύ σημαντικό να συναντάς ανθρώπους σε πολύ ψηλές θέσεις μέσα στην Υπουργεία, που είναι Ηρακλήδιος, ούτε μπορεί να το φανταστείτε. Σε πολύ, πολύ, πολύ ψηλές θέσεις. Πράγμα που ούτε εγώ ήμουν ζώντας 33 χρόνια στην Αθήνα, ούτε μπορούσα να το φανταστώ. Στιγμή που ασχολήθηκα διοικητικά με τον Ηρακλή, συναντάω ανθρώπους που είναι απίστευτος. Και αυτό δείχνει την ποιότητα του κόσμου. Να σας πω μόνο ότι όταν πήγαμε στο Υπουργείο Βιομηχανίας που παίρνουμε την άδεια την ΚΑΕ, ο κύριος που μας υποδέχτηκε, ένας εξαιρετικός δημόσιος υπάλληλος, μας ρώτησε, λέμε από τον Ηρακλή, το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ. Λέμε από το μπάσκετ, άρα περάστε. Μπήκαμε μέσα, με το δύο κασιμάτι. Για να σας πω πόσο καλός υπάλληλος ήταν, μου λέει, ξέρετε πώς καέζεται. Λέω τρεις, λάθος μου λέει πέντε. Τραβάει ένα φωγραμμό και βγάζει φαξέλους για πέντε καέ που την πόδι ρίξω ότι πριν. Και της ήξερα απ' έξω. Μου λέει, ξέρετε λέει, γιατί σας έβαλα στο γραφείο μου. Λέω όχι, γιατί. Λέει, έχουμε ακούσει καλά όλοι τα σάρθη, ειδικά το πάθη του έτσι. Λέει, ξέρετε λέει, στο γραφείο μπαίνουν ελάχιστοι. Δηλαδή λέω τι εννοείται. Λέει εδώ στον διάλογο, ξέρετε τι έχουν μείνει απ' έξω. Ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης, δηλαδή λέω. Άμα έρχονται τους λέω τι θέλετε, περιμένετε απ' έξω. Θέλετε να το εργαστά, σας το ετοιμάσω. Και τους έχουν μισή ώρα και μία και περιμένω. Και τους το δίνω μετά. Το γραφείο μου δεν παίρνω. Γι' αυτό ήταν πολύ τιμητικό. Πιστεύω ότι και με την Ομοσπονδία έχουμε χτίσει μια πολύ καλή σχέση και με τον κ. Βασιλακόπουλο, οπότε νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.
αυτό που μένει να μεγαλώσουμε, καλά, περιττώ να σας πω τη γραφείο τύπου, το τι έχω ακούσει τώρα εδώ, οι υπόλοιποι είναι... Οι άλλοι μοιάζουν για ένα τέχνες, πόνο μας πουλήσουμε και χρονολοσία μας. Αλλά αισθάνομαι πολύ περήφανος γιατί όλοι οι συνεργάτες μου είναι πάρα πολλά ανακριτής και δουλεύουν και αφροκερδός. Ή αμείβονται με ελάχιστα ποσά που είναι αστεία, κάτι τα συζητάμε. Και αυτό μας κάνει να είμαστε μια οικογένεια η οποία κοιτάμε το καλό του Ηρακλή. Όλα τα αφορούμε, τα κάποια πράγματα, το συζητάμε και βρίσκουμε πάντοτε μια λύση. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Μένει να βγαλώσουμε το τμήμα marketing και να φτιάξουμε και το υβαλόφιλο το οποίο χρειάζονται κάποια πράγματα να γίνουν για να μπορεί να παίξει την ΑΕΝ. Τα οποία ξέρουμε ότι θα είναι, έχουν έρθει το σκοβίζει από το Ελσάκη, μας έχει πει τι θέλει, τα οποία θα τα έχουμε έτοιμα. Νομίζω ότι το Ιβανόφιλο θα είναι σε πολύ πιο καλή φάση όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα, οπότε πιστεύω ότι θα μπορεί το κόσμο να απολαμβάνει πολύ καλύτερο θέμα από ό,τι είχε τις προηγούμενες χρονιές, αν και ζήσαμε κάποιες ιστορικές στιγμές το Ιβανόφιλο τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν ακόμη καλύτερες στιγμές και η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Δηλαδή θα πρέπει να γεμίζουμε το γήπεδο, όχι επειδή καλώς θα ως απόσταση, επειδή η ομάδα πάση νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Και θα αξίζει το χειροκρότημα των Ερακλησέων και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γεμίζει το γήπεδο. Θέλω να πω ότι μέσα στη φιλοσοφία μας είναι και η επένδυση σε νέους παίκτες οι οποίοι θα μεγαλώσουν, θα μάθουν μπάσκετ στον Ερακλή. Δεν ξέρω άλλο ποτέ φανώ τόσο τυχερός να βρεθώ με παίκτες σαν τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Χατζηβέτα, τον Σκοτσιανίτη, τον Διαμαντίδη. Νομίζω άλλο ποτέ το ζήσω αυτό θα είναι το όνειρό μου. Νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποιες καλές κινήσεις και τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν τα επόμενα χρόνια. Γιατί πιστεύω ότι η ομάδα που το αποτελείται, τουλάχιστον ο βασικός κορμός, να είναι Έλληνες παίκτες, οι οποίοι αν είναι δυνατόν έρχεται από τα γενοφάσκια του Ηρακλή, αυτό θα είναι το καλύτερο. Και μπορώ να πω ότι επενδύουμε ένα σεβαστό ποσό για τις εποχές και για τις ομάδες μας σε νέα παιδιά, τα οποία ήδη 2-3 καλούνται στα κλιμάκια στις Αφρικές και έχουν από πίσω άλλες 3-4 οι οποίοι νομίζω ότι θα παίξουν σίγουρα μπάσκετ στην ΑΕΝΑ. Έξω από αυτό δηλαδή και σε κάποια ομάδα τουλάχιστον θα παίξουν μπάσκετ. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μοντέλο που θα πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια. Δεν πιστεύω ότι οι ομάδες θα πρέπει να έχουν 6 ξένους. Πιστεύω θα πρέπει να υπάρχουν 2-3 οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά. Άλλως δεν υπάρχει λόγο να παίρνουν ξένους παίκτες αμφιβόλου ποιότητας, ίσως και χειρότερες από τους Έλληνες. Οπότε δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο. Οπότε αυτό είναι το σκεπτικό μας. Να επενδύσουμε και στη νέα γενιά. Και ήδη του χρόνου, έστω και στην Άνθαρα, θα έχουμε 3 τουλάχιστον με 4 παίκτες από το εφηβικό που θα συμμετέχουν στην κανονική αντρική ομάδα και θα έχουν και όπου μπορούν συμμετοχές στην Άνθαρα. Νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό παιδιά 16, 17, 18 χρονών να προπορούνται με επαγγελματίες παίκτες και να μπορούν να βρουν κάποιες συμμετοχές στην Άνθαρα. Θα είναι κέρδος το οποίο θα το υποφεληθούμε τα επόμενα 3-4 χρόνια.
και έτσι νομίζω ότι θα είναι ένας στόχος μας. Ο άλλος στόχος είναι ότι αν μπορούμε να έχουμε παίκτες από τη Θεσσαλονίκη ή από την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, θα είναι ακόμα να ακούγεται λίγο σοβινιστικό. Νομίζω ότι κάποτε στα δικά μου χρόνια, όταν εγώ ήμουν παιδί, η Θεσσαλονίκη και η Γενιά Μακεδονία είχε τετρομερή παράδοση σε παραγωγή παικτών που τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει ατονίσει. Πιστεύω ότι ίσως από έλλειψη παραγωγών δεν μπορώ να δώσω άλλη λογική εξήγηση, αλλά εγώ πήγα σε ένα σχολείο στην Αυλή που 2 χρόνια έφερε στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στο 10ο γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης, το 1975-1976, και παίζανε όλα τα παιδιά σε ομάδες σαν τον Γεράκη Ιησού, δηλαδή η μισή ομάδα δηλαδή ήταν το σχολείο μας. Και παιδιά που κάνανε καριέρα και στην Εθνική και στις άλλες ομάδες, οπότε νομίζω ότι αν προσέξουμε το υλικό της πόλης και γενικά της Μακεδονίας, η παραγωγή θα είναι εξαιρετικά καλή. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχω αποφασίσει να κάνουμε μια αύξηση κεφαλαίου στην παραστήρια. Ο στόχος είναι κυρίως ότι θα ήθελα η ΚΑΕ να έχει πολυμορφική, θα έλεγα, παρουσία. Θα ήθελα να συμμετέχω όσο το πολύ μπορούν. Ήδη θα έχει ένα κεφάλαιο γύρω 500-580.000. Θα ξεμένω. Θα κάνουμε μια ακόμη αύξηση που θα σπιτιδούν τα σημάτες. Αλλά ο στόχος είναι να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι αθλητές στην κοινωνία με το χείρι. Εμένα μου αρέσει αυτό το μοντέλο της πολυμορφικής συμμετοχής. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά είμαι αιωνίος ή ισοβίος πρόεδρος. Από τότε μπορούν να βρεθούν τα άλλα με το χέρι στο δρόμο. Δεν με απασχολεί να έχω το 50%, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου εργάτη και να μπορώ να προσφέρω ό,τι κι άλλο θα πω. Εγώ πάλι εγώ θα είμαι και πάλι θα συμμετέχω με όλες τις δυνάμεις. Αλλά θεωρώ ότι όσο πιο πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή θα έχουμε, τόσο θα καλύτερα θα είναι για τον Ηρακλή για τα επόμενα χρόνια. Και αυτά είναι πλάνα που δεν χρειάζεται και ούτε ένα χρόνο ή δύο, αλλά θα ήθελα σε 5 χρόνια να δω τον Ηρακλή να είναι μια σύγχρονη, οργανωμένη επαγγελματική ομάδα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και αυτόνομα. Και να μην εξαρτάται από έναν άνθρωπο, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή εξαρτάται κυρίως από μένα, που αύριο δεν ξέρω αν θα ζούμε. Έτσι ως η χώρα είναι λίγο περίεργη επαγγελματικά, που τρέχει τις ξημερώνες από τη χώρα. Ελπίζω τα επόμενα χρόνια να είναι καλύτερα και πιο σταθερά, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί μια ομάδα να εξαρτάται από έναν άνθρωπο, και έτσι θα πρέπει να ρωτήσει πιο επαγγελματικά πρότυπα. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να έχουμε 50 εταιρείες οι οποίες να διαφημίζονται με 5 και 10 χιλιάδες το χρόνο, που δεν είναι τίποτα, θα ήταν ότι το πιο υγιές μπορεί να υπάρξει. Εγώ πάλι εγώ θα είμαι και πάλι θα βάλω τα λεφτά, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο θέμα να φύγω, όσο και να, εκτός και αν η υγεία μου δεν μου το επιτρέπει, οι δουλειές μου καταστράφω, πράγμα που δεν νομίζω, αλλά
Οπότε νομίζω ότι έτσι πρέπει να κερδίσουμε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από εμάς, αλλά είμαστε ανοιχτοί να πούμε οποιαδήποτε πρόταση έρχεται στην ομάδα, έστω και από τον τελευταίο φύλαθρο. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας θα πει κάτι που πρέπει να γίνει, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόταση θέλει ο καθένας να κάνει. Τα πάντα θα είναι ανοιχτά, θα ξέρει ο καθένας τι λεφτά εισπάξαμε, τι ξοδέψαμε, πού πήγαμε. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε οποιοδήποτε έλεγχο που χρειαστεί να γίνει. Θα προσπαθούμε να ενημερώνουμε όλους τους φιλάθλους για το παραμυθό. Πολλές φορές στην Ελλάδα ακούγονται πράγματα τα οποία είναι λίγο ράδιο ασβήλα, αλλά Ελλάδα είναι, οπότε πρέπει να το αλεξιούμε κι αυτό. Αυτά ήθελα να πω όσο αφορά το ρεακτήν μας και για τον χρόνο. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, το κάνουμε τώρα. Πρώτα, θα πρόεδρε, να κάνουμε την ανάλυση με τον κύριο Κασιμάτη σχετικά με το project, το καινούργιο που ξεκινάμε. Κύριε Κασιμάτη, έχετε το λόγο να μας αναλύσετε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει η ΚΑΕΡΑ κλείσει σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την πολυμετοχικότητα την οποία επιδιώκουμε, με μόνο στόχο βέβαια το καλό του Ηρακλή και της ομάδας μπάσκετ. Καλησπέρα σας, σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου. Θέλαμε να πούμε σε ένα προχωρημένο στάδιο σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου, η οποία δεν θα είναι λεφτά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κινήσεις, αλλά για έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν. Ο κύριος Δρακόπουλος από μόνος του δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος της Α1, το οποίο όσο είναι κοντά με τους πρώτους υπολογισμούς κοντά στο 1 εκατομμύριο, και γι' αυτό απαιτήθηκε μια αύξηση κεφαλαίου, η οποία θα βοηθήσει και στην καλύτερη αγορά πελατών και οπωσδήποτε να φτιάξουμε και το γήπεδό μας με πολύ καλούς τρόπους στον αγωνιστικό τομέα. Γιατί λοιπόν αρκετά πράγματα για να μπορέσουμε να παίξουμε στην Α1 έτσι όπως το θέλουμε όλοι και το θέλουμε και εμείς σαν φύλαθροι. Αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου από τον κύριο Δρακόπουλο με μια προϋπόθεση να πούμε όσο περισσότεροι Ηρακλειδείς μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο μας. Η μετοχή ξεκινάει από 30 ευρώ και ο καθένας και η κάθε μία μπορεί να πάρει από μία μετοχή και όσες έχει με βάση τη δυναμικότητα την οικονομική. Εκείνο το οποίο θα παρακαλούσαμε θα είναι σε έκθεση πραγματική όλος ο προϋπολογισμός πώς θα εξελιχθεί και πού θα πάνε τα λεφτά του κάθε Ηρακλειδέα. Θα υπάρχει οικονομική ανάλυση σε κάποια στιγμή όταν θα υπάρχει ο προϋπολογισμός και αφού δούμε την ανταπόκριση του κόσμου, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα σωστό, ώστε να μπορούμε να δώσουμε τις οποιασδήποτε απαντήσεις και πώς θα γίνει η χρήση του χρήματος το οποίο θα μαζευτεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα άτομο δεν μπορεί να σηκώσει μια τέτοια δαπάνη και γι' αυτό αποφασίστηκε η αύξηση αυτή του κεφαλαίου. Πιστεύουμε όλοι οι Ηρακλειδείς να ανταποκριθούν με το μικρότερο κονδύλι μέσα από την δαπάνη που μπορούν να προσφέρουν και να έχουν και τη δύναμη της φωνής και μέσα στην ΚΑΕ. Θα θέλαμε, εγώ προσωπικά, αλλά ο κύριος Δρακόπουλος πάνω απ' όλα, πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα και ας έχουμε και το λιγότερο ποσοστό από το 51%. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να πάει σωστά η διοίκηση και να αντεπεξέλθουμε σε αυτό το όνειρο που κατά ένα μέρος έχει πραγματοποιηθεί που ανεβήκαμε στην Α1 και στη συνέχεια να μπορέσουμε να είμαστε τουλάχιστον μέσα στην πρώτη πεντάδα εξάδα του πρωταθλήματος. Με αξιοπρέπεια και με καλή παράδοση όπως παλαιότερα είχε ο Ηρακλής. Πιστεύω ότι η οικονομική προσφορά σας θα είναι πολύ μεγάλη για να
μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες οποιαδήποτε προβλήματα βγουν στην διαδρομή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν θέματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε 3-4 ομάδες πολύ μεγάλες με άλλα budget. Εμείς με τη δική μας δύναμη και την αγάπη του κόσμου θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να φτάσουμε σε μια καλή θέση στο τέλος του πρωταθλήματος. Σας καλούμε όλες και όλους να έρθετε να βοηθήσετε όσο το δυνατό περισσότερο μπορείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Κασιμάτη για την ανάλυση αυτή σχετικά με το οικονομικό πλάνο της ΚΑΕ. Θα υπάρχουν και ανακοινώσεις βέβαια για τον τρόπο διάθεσης των μετοχών και την άξιση του δικτύου κεφαλαίου, όπως το βλέπετε και από τον νόμο. Τώρα, να δώσουμε το λόγο στους φίλους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης για μια-δυο ερωτήσεις, αν θέλει κάποιος, και μετά να προχωρήσουμε και στην παρουσίαση του βιβλίου. Κύριος Μαυρόπουλος. Πρόεδρε, αν υπάρχει ένα μικρόφωνο. Λοιπόν, πρόεδρε, μια ερώτηση σχετικά με το σχεδιασμό της ομάδας. Πότε θα αρχίσουμε να πληροφορούμαστε, πότε μπαίνει το νερό στα βλάκι, αν θα είναι ο Κώστας μέσα στις προπονητές ή θα είναι κάποιος άλλος και τους παίκτες σιγά σιγά για το σχεδιασμό της ομάδας. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε το πρόβλημα ότι δεν ξέραμε σε ποια κατηγορία θα παίξουμε. Οπότε ψάχαμε να βρούμε παίκτες που να μπορούν να παίξουν στην Αφέρα και στην Αφέρα 2. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ξέρουμε που θα παίξουμε. Αλλά φέτος έχουμε λάβο πρόβλημα. Το πρόβλημα αφορά τη συμμετοχή του Ολυμπιακού ή όχι. Εάν συμμετέχει ο Ολυμπιακός, αυξάνονται τα τηλεοπτικά. Δεύτερον, έχουμε αποφασίσει στον Σάκη να πετύσουμε από το κράτος τα τηλεοπτικά από 1.200.000 πάσα 6 εκατομμύρια. Το σκεπτικό είναι ότι δεν μπορεί η Β' Εθνική στο ποδόσφαιρο, που εγώ ποδοσφαιριστής ήμουν σαν άτομο, αλλά να κάτσω εδώ Β' Εθνική στη ώρα τα κρεπτά, θα πρέπει να κόψω τους λεύρες μου. Να παίρνει 6 εκατομμύρια επιχορήγηση. Δηλαδή η Α1 του μπάσκετ παίρνει 1.200.000 και η Β' Εθνική στο ποδόσφαιρο παίρνει 6 εκατομμύρια. Αυτό είναι σκάνδαλο. Και έχουμε πει όλοι οι πρόεδροι να πιέσουμε στο να πάμε τουλάχιστον τα ίδια κλίματα με την Β' Αθήνα στο ποδόσφαιρο. Πάλι ξεφτύλευε για μένα, αλλά τέλος πάντων είναι ένα μεγάλο άλμα. Το 1.200.000 να πάρει τα 6 εκατομμύρια. Δυστυχώς έχουμε πέσει σε εκλογές τώρα, οπότε έχει παγώσει λίγο το θέμα. Περιμένουμε να γίνουν εκλογές, να δούμε πώς θα βγει ο καινούργιος υφυπουργός αθλητισμού και να μπορέσουμε να πάμε για να πιέσουμε την κατάσταση. Θα υπάρχει ένα γιατί τίποτα δεν τέλειο σε αυτή τη ζωή. Αν γίνει μια δημοκρατία που αποδείχνουν τα πράγματα, δεν ενισχύουν την ΕΡΤ τόσο πολύ, οπότε θα μειωμένα τα μπάτζετ της ΕΡΤ για να δώσει για τα τηλεοπτικά στα πεταθήματα. Τι θα γίνει ακριβώς, δεν το ξέρω, αλλά φανταστείτε και διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή τα τηλεοπτικά όταν μιλάμε για από 60 μέχρι 100.000 για μας, που εντάξει για τον Παναθηναϊκό που πάνε τίποτα, για μας ήταν ένας παίκτης, αλλά από αν πας από τα 60 στα 600, αλλάζει τελείως το μπάτζετ. Παρ' όλα αυτά εμείς ήδη είμαστε σε επαφές. Πιστεύω ότι αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι πρώτοι παίκτες που θα φορά Έλληνες παίκτες. Δεν πιστεύω ότι αν μια ομάδα έχει καλούς Έλληνες παίκτες, τότε έχει κάνει πολλές προτάσεις. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, τι μελετήσετε με τα τηλεοπτικά, για να πάμε στους ξένους. Αλλά ο κύριος στόχος είναι να κινηθούμε πρώτα στους Έλληνες, που δεν είναι και πολλοί, για να χτίσουμε μια βάση που εκεί πάνω θα μπουν οι ξένοι που, αλλώς, που θα υπάρχει η ανάγκη. Οπότε αυτό. Άλλη ερώτηση έχουμε, συνάδελφοι. Όχι, από τη στιγμή που δεν έχουμε
κάποια άλλη ερώτηση. Γιάννη. Πρόεδρε, για το θέμα του προπονητή. Η ειδικά φιλοσοφία είναι λίγο εκλέστη. Θα ήθελα να έχω ένα προπονητή για καμιά 20-30 χρόνια. Δυστυχώς δεν μου έχει αφήσει μέχρι τώρα αυτό με τους προηγούμενους. Εγώ προσωπικά κτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα τον Μέξα. Έχουμε μια μικρή διαφορά σε ένα θέμα, το οποίο προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Ελπίζω ότι θα έχουμε έρθει ο τέλος και ότι θα πορευτούμε μαζί και την επόμενη χρονιά. Αλλά ακόμη δεν έχουμε κλείσει τελείως. Οπότε πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Κύριε Κασιμάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται η στιγμή για την παρουσίαση του βιβλίου. Εμείς ως ΚΑΕ και πάλι να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο Οικονομίδη και στον Όμιλο κύριο Σαποσεντάκη και την πρωτοβουλία αυτή και να τους ευχηθούμε καλή δύναμη και προσφορά πάντα στον Ραπτήρι και για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Γρηγορή. Σε κάλυπτε ο Κώστας με το μικρόφωνο. Ναι. Τώρα σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε. Ναι. Α, να ακούσουμε τον κύριο Δρακόπουλο, κάτι θέλει να ξαναπεί. Ναι, να αρχίσουμε σε μια ομάδα που έχει κάποια ρεκόρ. Το ένα είναι του κ. Μούργου που φέτει για το Αντώνη Πεσότη. Και κάπου πρέπει να ανακοινωθείτε σαν λάβος. Ας συγγνώμη. Εγώ ως και από μια στιγμή πάω όπως θα γίνει. Είναι το πιο συγγνωρίζει τίποτα από ό,τι είναι σε όλα. Να έχω οπτική επαφή. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε η μόνη ομάδα στον κόσμο, εκτός NBA, που είχε τρεις παίχτες που φορέσαν την φανέλα του Ιρακλή και παίζαν στο ίδιο All-Star Game. Που είναι ο James Johnson, ο Xavier McTaylor και... Πώς? Το Tatwick, το Tatwick. Αυτό δεν έχει αγγίσει καμιά ομάδα. Δηλαδή τους 10 παίχτες που παίζαν μέσα στο All-Star Game, οι τρεις είχαν φορέσει την φανέλα του Ιρακλή. Και είμαστε την μόνη ομάδα που έχουμε κερδίσει τους NBA. Γιατί τέσσερις παίχτες πετάλα στη Σιαντά μας και ένας ο προπολιτής βοηθός πέτρες. Καλά μου πως όλα πω ότι σε συλλογικό επίπεδο έχουμε κάποια ρεκόρ που είναι ασύμφετη. Χαρά πιο φόβο που μου ξεφεύγουν να πω στο ίδιο θα τα πω εγώ. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Νομίζω ότι είναι η προσπάθεια που μας τιμά όλους τους ενδιαφέροντες. Εγώ προσωπικά έχω μείνει έκπληκτος. Νομίζω μόνο δεύτερα πιδέα μπορούσα να κάνει και τα ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν και ο Θόδωρος Γραφόπουλος, Γιώργο. Ναι. Μίλησε, ανέλησε το budget, έδωσε και την είδηση ότι δεν είχε κλείσει ακόμα το θέμα μέσα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι... Ποιος είναι εκεί, Ορίστε. Ο οποίος είναι εκεί από ό,τι μας είπες. Ναι, ο οποίος είναι εκεί. Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε όμως ότι έδωσε την είδηση τώρα ο κύριος Στέφας να μιλήσει για την ιστορία του Ηρακλή. Άμα θέλετε κρατάμε το μικρόφωνο. Να κρατήσουμε για την εισαγωγή, ναι, να κρατήσουμε να ακούσουμε τον κύριο Στέφα. Στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ονομάζομαι Στέφας Ελευθέριος και εκπροσωπώ τον Όμιλο 1899 την παρουσίαση αυτής της πρώτης μας εκδοτικής προσπάθειας. Ο Όμιλος 1899 είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που σκοπός είναι η διάσωση αλλά και η διάδοση της ιστορίας του Ηρακλή. Στα πλαίσια αυτά, αγκαλιάσαμε και αποφασίσαμε να εκδώσουμε την πολιτική έρευνα του μέλους μας Αλέξανδρου Οικονομίδη. Πρόκειται για ένα βιβλίο που μέσω του σπάνιου αρχιακού και φωτογραφικού υλικού θα γεμίσει περηφάνεια κάθε Ηρακλειδέα, καθώς ο Ηρακλής μας είναι εμβληματικός σύλλογος στην πορεία του αθλημάτου. Από το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο σήμερα, η ιστορία γράφεται αλλά και λέγεται. Γι' αυτό καλύτερα να πάρουν τον λόγο οι ομιλητές της βραδιάς. Θα ξεκινήσουμε με ένα μήνυμα που μας ήρθε σήμερα τα ξημερώματα στην κυριολεξία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. David Ingram. Ένα μήνυμα από τον David Ingram εδώ πέρα στο μουσείο. Λίγο τον ήχο μπορούμε να έχουμε. Να δούμε τι θα πει ο David Ingram, λέει ο Γιώργο. Ναι, ναι, έχει ενδιαφέρον. Μεγάλο. Ο οποίος έστειλε μήνυμα, όπως μας είπε ο κ. Στέφας, στο άλλη πλευρά του Ατλαντικού για την σημερινή εκδήλωση και την παρουσίαση του βιβλίου. Δεν ακούμε. Προσπαθούμε λίγο να δούμε τον ήχο.
Μέχρι στιγμής ακούγεται, δεν ακούγεται καλά ο ήχος. Μόλις τον έχουμε θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσω, Γρηγόρη, για ακόμη μια φορά που μας προσφέρεις τα όσα γίνονται εκεί. Και με λυπεί το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά ο Λίμπερο είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που έχει ζωντανά τη συνέντευξη τύπου του μπασκετικού Ηρακλή. Γιατί άντε στο ποδόσφαιρο θα σου πούνε, δεν είσαι στην Super League, δεν πουλάς. Πάλι δεν έχουμε ήχο. Στο μπάσκετ ο Ηρακλής είναι στην Α1. Και πάλι μόνο ο Λίμπερο σήμερα είναι ο σταθμός που μεταδίδει, όπως θα έπρεπε όλοι να κάνουν, τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Δρακόπουλου, του Προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής. Δυστυχώς θα λέγαμε ότι μου δίνεις και την πάσα πρωτού περάσουμε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό του David Ingram, το οποίο έχει ένα πρόβλημα λίγο το ηχητικό, λίγο Γιώργο, γιατί ο ίδιος ο David Ingram έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέντευξη. Μπορούμε να κάνουμε κάτι με τον ήχο, γιατί είναι η δηλώση. Γιατί είναι εκδήλωση του βιβλίου αλλά και της ιστορίας του Ηρακλή, καθώς το 1928 ο Ηρακλής πήρε το πρωτάθλημα. Πού είναι εδώ πέρα. Ακούμε. Most people don't live their dream because they give up. You see, it's not the failure that stops them, but that most stop at their first failure. Those who succeed don't stop at one failure. They don't stop at 10 failures. They don't stop at 100, 1,000, or a million. They say, this is my goal, and I will do whatever it takes to achieve. I will learn the lessons from any failure. I will learn faster. I will work harder. I will work smarter. And I will not quit until my dream is a reality. That's the difference between success and failure. Failure makes winners stronger. Failure makes winners hungry. But it makes most give up. It makes most feel worthless. Eli Cleese, what's good? Eli Cleese, what's going on? How you doing? This is David Ankrum. I understand you're having a little get-together for the years of Eli Cleese basketball, and I've been a part of that, and I want to say thank you very much. It was one of the best times of my life. You guys let me play and do my thing, and I hope you guys enjoy it, and I'll see you real soon. Είναι συγκλονιστικό, έστειλε βίντεο ο ίδιος ο David Ingram εδώ. Σε ζήλεψα λίγο γιατί ναι μεν έχω ήχο αλλά δεν έχω εικόνα. Θα ήθελα να δω και εγώ αυτό το βίντεο. Για τα καλύτερα χρόνια της ζωής. Ακούμε τον κύριο Στέφα και πάλι από τον Όμιλο, 1899. Για λίγο ακόμα μέχρι να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα παρακαλούσα τον πρώτο μιλητή, τον κύριο Άγιο Κινηγόπουλο. Ναι, πάνε στη διαδικασία ομιλητών, οπότε Γιάννη μου. Θα ολοκληρώσουμε. Ακούσαμε, τώρα γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου, για το οποίο μιλήσαμε και χθες με τον ίδιο τον συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Οικονομίδη, με κάποιους ομιλητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γρηγόρη Παπαγιαννάκη για ακόμη μια φορά, μέσω του Ηράκλη Press 24, που ήταν εκεί και μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί δεν γινόταν να κλωνοποιηθούμε. Με λυπεί το γεγονός ότι αν δεν υπήρχε ο Λίμπερο 107,4, και ένας φίλος του Ηρακλή δεν θα άκουγε ζωντανά τις δηλώσεις του Προέδρου. Δεν μίλησε ο Φουφουτόπουλος, ούτε είναι πρόεδρος της ΚΑΕ Φουφουτουιακός. Μίλησε ζωντανά σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος του Ηρακλή. Και αν δεν υπήρχε ο Λίμπερο 107,4 και η ώρα για μπλε, δεν θα άκουγε κανένας και ποτέ ζωντανά τον Πρόεδρο του Ηρακλή. Και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς αυτό το κάνουμε χρόνια, όχι να ευλογούμε τα γένια μας, να καταγράφουμε τα πάντα και να μην ξεχωρίζουμε. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω αν πρόεδρος άλλης ομάδος της πόλης αυτή τη στιγμή έδινε συνέντευξη τύπου αν θα έβγαινε στον αέρα ή όχι. Δεν θέλω να μπω. Το μόνο που θα πω είναι να ευχαριστώ στον Νότος Καφέ, All Day Bar και Cocktail Bar, το χορηγό της εκπομπής μας. Δυστυχώς ο κύριος Δρακόπουλος άργησε 25 λεπτά. Αν ξεκινούσε από την αρχή, θα προλαβαίναμε να ακούσουμε και τους ομιλητές για την παρουσίαση του βιβλίου. Αλλά εντάξει, νομίζω είχε ενδιαφέρον
όλα όσα είπε ο κύριος Δρακόπουλος ως πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής. Οι σακούλες Αριστοπλάς ήταν επίσης κοντά μας. Σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες μέσες αγοράς. Στο aristoplas.gr να μπείτε να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Το Νότος να μην το ξεχνάτε, στο βράχο της Αθήτου με υπέροχη θέα τη θάλασσα σας περιμένει. Τι έχεις, μπουγάτσα έχεις? Με τυρί ή με κρέμα? Με σπανάκι? Βγήκε καινούρια. Φίλε, κάποτε το 1999 δούλευα σε μπουγατσατζίδικο. Ωραία. Δεν προλάβαινα να τρώω, είχα δουλειά. Και έρχεται μία Κινέζα. Ήταν ένας φίλος μου, καλός φίλος ο Αντώνης δίπλα μου, να μου κάνει παρέα. Και έρχεται μία Κινέζα. Και λέει, μπουγάτσα με κρέμα έχετε? Ελληνικά μιλούσε, αλλά λέω έχουμε. Με τυρί έχουμε. Με κιμά έχουμε. Τσατίστηκε ο άλλος και λέει, με ρύζι θέλεις? Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.